να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε για την προηγούμενη φορά που γύρω πάλι. Θα τις συζητήσεις πρέπει να εξήνεται γιατί οι προβλήματα πάρα πολλά και πρέπει να ξέρετε τι συζητήσεις και φυσικά με την μικρή κοινωνία. Να είστε καλά. Ποιος είναι αυτός. Αν θέλετε να σας εκφράσουμε τώρα για κάποιες απόδειμες από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα ήθελα να τα μεταφράσω φυσικά. Και εγώ και ο κ. Κουλιάκης είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά τα προβλήματα, εντάξει, και οι ποιες είναι δύσκολες και οι προβλήματα καθημερινότητας υπάρχουν πολλές σε όλες τις περιοχές. Δεν είναι όπως εμείς μια σαν περιοχή. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί πέρα. Εμείς θέλω να τονίσω ότι απέκτησα μαλλιά που σαν έργο υποδομής να δώσει πνοή στον τόπο είναι το πληθυστικό, το οποίο βρίσκεται σε ολοκληρωμένο πλέον στάδιο μελέτη, που υπήρχε πριν από δύο μισθού πριν ή ξεκινήσει μια χρόνια, ολοκληρώθηκε με κάποιες τεχνικές μελέτες φέτος και περιμένουμε την επιχορήγηση. Γιατί δυστυχώς προχωράει τη σούρνη σε γεύση άλλα και παρόλο που μελέτη μαζί και τα παραγωγικά είναι έτοιμα, η αμαλιά που χρειάζεται την χορήγηση ξεχωριστή από το κράτος ή από την περιφέρεια και την Υπουργείο. Γιατί είμαι στο τουριστικό μέρος και χωρίς από το αποκλειστικό. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά, ένα άλλο πάγιο έτοιμο που υπάρχει εδώ πέρα είναι η αρχαιοκρατική στάδιο μια μελέτη. Δεν έχει γίνει για μαρίνα. Εξυπηρετεί και περισσότερο και τις τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά και τους αλληλείς, οι οποίοι δεν είναι και τόσο κατάφραση αντιδημένοι. Και αυτό που επίσης ζητάμε είναι, σαν τρίτο θέμα, δεν ξέρω αν τελειώσατε τη σημείωση. Αυτό που σαν τρίτο και άλλο θέμα πολιτικής σημασίας είναι η αποπεράτηση του φράγματος των μονοπωλίων κομμάτων. Γιατί, όπως γνωρίζετε, εδώ η περιοχή του Ορκανοπέδου της Ούψης έχει άφθονο νερό, αλλά δεν είναι τόσο καλή ποιότητα. Περιμένω από το νεράκι του χρόνια, που είχε μπει και εκείνη μάλιστα πριν μερικά χρόνια, δεν ήρθε με το νερό, υπάρχει μόνο το δίκτυο. Πήρουμε απογειοτρήσεις. Και μαζί με αυτό, εγώ θα κολλήσω και την αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους εσωτερικού δικτύου της αμαλιάς μας. Και τι λένε σε διάφορα τέτοια.
Κάτω από τον Μάκο σε πέρσι, ο αθλητικό σύμβολο. Από παιδιά δεν ντόπια, προσπαθούν. Δύσκολα. Και το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει δημόσιος χώρος για να έχουμε να αποκτήσουμε ένα γήπεδο. Ή αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες με κάποιους χώρους. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι περισσότεροι είναι... εμπλέκεται το δασαρχείο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στη Σούρπη. Φαντάζομαι κάθε μέρα να πηγαίνει στη Σούρπη. Οι μήπως αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες οι χώροι προσπαθούν να μεταφερθούν, είναι γεγονός από τις αυτές εκτάσεις, υπάρχει ζήτημα. Επειδή κατέχουν τα ζητήματα, οι αναδραστές είναι λίγο φλού. Κυρίστε κάτι αναδραστέο, δεν έχει καταγραφηθεί, δεν έχει προσδιοριστεί όταν κυρίσαμε. Έχουμε ένα παλιό σκουπιδότοπο. Παράνομο. Ήταν. Σε αυτόν είναι μια έκταση η οποία πλέον είναι νεκρή. Και έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις μέσω του Δήμου. Αν μπορέσουμε αυτόν τον χώρο να τον αξιοποιήσουμε και όχι απλά να φτιάξουμε ένα γήπεδο, να κάνουμε καθεστάσεις αθλητικές. Δεν λέω, είναι δύσκολο. Δεν έχω αυταπάτες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν και αυτά τα ζητήματα με τις αναδασώσεις και όταν θα γίνει η αναφέρωση του συντάγματος να σας δω, κύριε Μεϊκόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε τι στο διάλειμμα το δάσος. Θα σας δείξω την έκταση. Αν μου πείτε ότι είναι δάσος, το οποίο χωματερεί ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δάσος. Τα καλύτερα δάση βέβαια γίνονται στους χωματερές, αλλά με ανάπτυξη. Υπάρχει τάξη χαρακτηρισμού, έχει σημασία. Μια άοριστη. Άοριστη τελείως. Όχι αγροαιώνα, χρονοδοσιοτέα. Ναι. Είναι η συνήθις υπηρεσιακή τακτική των δημοσίων υπηρεσιών. Έτσι. Λοιπόν, ένα κομμάτι από αυτό έχει κυλιθεί ένα σωστό, το υπόλοιπο δεν είναι. Εμείς τρέμε 10 στρέμματα. Αυτό βγαίνει 10 στρέμματα, αλλά με τον περιορισμό που σας είπα, το πρόβλημα που σας είπα. Εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί κάθε θάμος να είναι και δάσος. Όταν τον αξιοποιείς υπέρ του κοινωνικού συνόλου και όχι υπέρ του επιχειρηματικού συνόλου. Την ευθύνη, εάν δοθούν οι προϋποθέσεις, να το αξιοποιήσουν και μόνοι μας εδώ. Θα βρούμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν να κάνουμε εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε τα πει ένα χωριό χωρίς αθλητική εγκατάσταση. Λοιπόν, να σας εξηγήσω και εγώ πώς είναι το πράγμα. Εμείς συντριφθήκαμε πριν ένα χρόνο με σκοπό να βοηθήσουμε το χωριό, ξέρω, σε ζητήματα που δεν μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος λόγω της οικονομικής κατάστασης, όπως είπε πριν ο Δήμος. Έτσι και με την οικονομία. Κίνηση νέων ομελιών. Κοινέα, συγγνώμη. Και με σκοπό να βοηθήσουμε, ξέρω, την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του χωριού και με πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, το να φέρουμε κόσμο στο χωριό, να γνωρίσει τον τόπο τέλος πάντων. Εμείς έχουμε πιο μικρά ζητήματα, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε βλέψεις για μεγάλα πράγματα. Δηλαδή το πιο απλό ήταν τα λεφτά που θα βγάζαμε φέτος από τα έσοδα ή πέρυσι από τις εκδηλώσεις που κάναμε, να κάνουμε δεντροφύτευση στο χωριό. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τίποτα πολύ, δηλαδή δεν καταφέραμε να έχουμε έσοδα. Δηλαδή χρειαζόμαστε βοήθεια σε μικρά πράγματα και συνήθως καταφέρουμε σε δωρεές, ξέρω εγώ, ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο, όπως κατασκευή κάμων, μπαγκάκια που δεν υπάρχουν, δέντρα, όπως είπα, σε πολλές παραλίες που χρειάζονται. Αυτά, απλά ζητήματα. Σχήματα εραστεχνικά, αυτά δηλαδή. Ναι, εραστεχνικά, σαν πρώτη χρονιά. Στις περιοχές, κυρίως Αλμυρό, Μιτζέλα, Σούρπη και από όλο. Το φώτι φαντάζομαι πάνω με την άσκηση. Ναι, και ο Κούρδος είπαμε. Ωραία. Έχουν δώσει και εγώ μερικές επαφές. Ναι, το κάνουμε και για αυτόν τον λόγο, για να αναδειχθούν ξέρω και οι εραστεχνικές πάνω στις περιοχές. Και σίγουρα το βοήθεια μπορούμε να έχουμε ακόμα και υπομονωμίες. Από ό,τι χρειάζεται, τα κινητά από το γιάντα που ξαφνικά. Και για το θέμα της δημοφίλησης, επειδή είναι αστρόητο το τελευταίο χρόνο, θα θέλαμε να το κάνουμε γιατί χρειάζεται.
Οπότε θα έρθει πρώτα να επικοινωνήσει και βάσει το έξι πάνω πάνω. Ειδικά το θέμα σου μουσική και πώ αυτή μπορεί να ξαναπληκτεί για να βρει. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μα απασχολήσει του χρόνου. Το βασικό είναι η δεντροφύτευση που πρέπει να γίνει το Σεπτέμβριο. Εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια. Για δεντροφύτευση. Χρειάζεται σε αρκετά σημεία τη πετσέλα, όπω το Μπρόπαρκ, Στρατόνα. Ένα άλλο σημαντικό είναι το πάρκο που υπάρχει εδώ πέρα, που δεν ξέρω γιατί η μελέτη που έχει γίνει δεν μπήκαν δέντρα. Εντάξει, αυτό έχει κάποια διαδικασία, το γνωρίζω και εγώ τόσο καλύτερα, γιατί πρέπει να σκεφτεί το τσιγμένο επίση από τι θέσει. Θέλω να πω ότι σε κάθε δομή, είτε έχει πρόσωπο δημόσιο είτε έχει πρόσωπο ιδιωτικό, πάντα υπάρχει ένα βλέπω. Πάντα κάποιο έχει την υποπτή και την υψηλή ευθύνη. Η υψηλή ευθύνη και η υποπτή έχουν και όνομα το πόλεμο και συγκεκριμένη ταυτότητα. Έτσι, ένα κράτο, μια πολιτεία είναι και παράλληλο νομοθέτη, είναι και παράλληλο εκφραστή και υλοποιητή καταστάσεων οι οποίε είτε είναι ευνοούμενε είτε παράγουν διαφθορά, διαπλοκή και διαφάνεια. Εμείς αυτό που λέμε το εξής απλό. Εάν θέλει να μεταρρυθμίσει, φυσικά πρέπει να του αλλάξει, πρέπει να ξεκινήσει από τη βασική παθογένεια. Ότι οι χραστέ των θεσμών και του κράτου έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν λειτουργήσει με συγκεκριμένο τρόπο με τα χρόνια, συγκεκριμένη συνταγή, συγκεκριμένη δοσολογία. Ειδικά τρία τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι λειτουργήθηκε μια συνταγή η οποία δεν έχει κανένα προηγούμενο και δεν έχει διέξοδο. Να διέξοδο τελείω. Στο να κάτσουμε τώρα να πούμε και να παίξουμε το παιχνίδι που γίνεται στα Χαλκία. Δεν θέλω να τη χτυπήσω που λένε ουσιαστικά το ανήκουστο. Ενεργοποιούν μια κοινωνία για παθολογικές καταστάσεις οι οποίοι και τις στρέψαμε και τις αναπαράξαμε και δώσαν και κίνητρα. Πού θέλετε να δούμε για τον αγροτικό κόσμο, το πώς γίνονται οι συνεταιρισμοί με τους δημόσιους υπαλλήλους, το πώς γίνονται οι προσλήψεις, πώς γίνονται οι διαδοσμοί και τα κάνατε, τι τα κάνατε αυτά. Αν δεν υπήρχε συγκεκριμένη βούληση ο κόσμος από μόνο του, από μόνο του να δείχνει τέτοια παιδεία, τέτοια κουλτούρα της εδώ, χαμηλής νοημοσύνης για να. Για να κάνει δομές φέοντα και δομές δημοσίου που επικρατούσαν ως κανιβαλισμός δημοσίου χρήματος και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία για να παλέψει την αιτία κινδυνεύεις να επεξέλθεις και εσύ σε αυτό το οποίο σου στείλει τρία τελευταία χρόνια. Πώς λέγεται κοινωνικός αυτομανισμός. Άρα όταν ξέρει και τον έχουν, δεν τον έχουν μια ηγεία εμείς. Πού να πάρει να σου δείχνεις. Με συνθήκες γαλέρας. Δηλαδή θα πήγαινε ένας άνθρωπος σήμερα έτσι με τις τιμές στα ύψη, την ψαλίδα να μείνει κάθε μέρα, να δουλεύει το χώρο με 400 ευρώ και 300. Θα στήσει ζωή έτσι. Θα κάνει οικογένεια. Πάει ο ξένος, χωρίς ένσημο, χωρίς τίποτα, δεν δουλεύει και πώς μεταλλάσσεται στον κόσμο, τι άδεια είναι που δουλεύουν. Μας έχουν αποξύνει διεθνώς. Μόνο στον αυτό περιστατικά που φεύγουν στην ομιλική μας και πάνε για Γερμανία και Ολλανδία και ξέρετε πώς αντιμετωπίζονται από τους εργοδότες στις έντονες εταιρείες. Όσοι είναι επένδυτες, όσοι αυτοί που δεν μπορούν να παράξουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι στην πλάση να σταματήσει τη λογική. Και πρέπει επιτέλους να μαθήσουμε αφαιρετά από όποια πολιτική αφήγηση ο καθένας, ποια ήταν τόσα χρόνια η κατάσταση αυτή που έχει συγκεκριμένη ευθύνη και συγκεκριμένο το ονοματεπώνυμο μας έφερε σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν αγγίζω ευαίσθητες τις κοντές, αλλά νομίζω ότι αν τα δούμε αντικειμενικά τα ίδια πράγματα και δεν βγάζουν αριστερά από αυτό. Έχει και αριστερά τις αυθυντές. Οι παθογένειες δεν ήταν προνόμιο κανένας πολιτικού χώρου. Όλων ήταν. Αλλά κάποιοι είχαν την υψηλή πολιτική ευθύνη. Και αυτοί κάποιοι είναι πιο μεγάλο. Εάν ξεκινήσουμε, ας πούμε, αντικειμενικά και με το θάρρος του νόμου μας και με το θάρρος αλήθεια και με το θάρρος αυτό που ζούμε αυτά τα χρόνια, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εάν συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι και να αναπαράγουμε μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά ουδετεροποιεί μια πολιτική που εφαρμόζεται 20 χρόνια τώρα και δίνουμε την ευθύνη και το παλάξιμο για τον κόσμο, που νομίζω ότι θα είμαστε άξιοι της βίας μας. Και ο καθένας είστε ξεκάθαρα τις αξίες του. Αυτό είναι η νομιδική άνθρωπη και αυτή που προσπαθούν να εκφράσουν και να εκφράσουν σύντομα.